Χρόνια πολλά ευλογημένα και όλα θα γίνουν. Χρόνια πολλά ευλογημένα από τη χάρη του Αγίου μας. Έτσι. Στο τελείωμα αυτής της πανηγύριος ευχόμαστε σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο και στους απανταχού ευγερινιώτες, όπως λέει και μιλάει το όνομα του Αγίου. Να λάμπουμε και να λάμπουν όλοι από χαρά. Αυτό ευχόμαστε, να έχουμε υγεία και του χρόνου ξανά έτσι, όλοι μαζί στον τόπο μας. Ευλογία Κυρίου. Σπάσαν την γη εσύ φαινοθόγκον σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρέπος εδογμάτισας, την φύση των όρτων ετράνωσας. Τα των ανθρώπων ηθήκατε κόσμισας, βασίλειον ιεράτευμα, πατέρος ιε, Χριστόν τον Θεό. Δωρήσαστε ημί το μεγαλέλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός και τον έπαιρε όσο δεν αθάρουσε πάντουσον και ελέησον. Ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ιδεόμεθα υπέρ των πατρών και αρχιεπισκόπημων Αθανασίου και πάσης της ενδεσπορικών. Ιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό που μεταξυρά του θάλασσαν και αεραφηλό Χρήστου ημών στρατού. Κύριε Λέησον. Ιδεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν εαυτών της Χριστότητος του Κυρίου. Γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριο. Κύριε Λέησον. Πότε λέει μόνο και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ίδια εις τους αιώνας του αιώνου. Αμήν. Κυρίου Περιθώμε, Κύριε Ιησούς. Κύριε ο Θεός ημών ο καιρός και χρόνος εν τη ιδία εξουσία θέμενος και την ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών. Πάτουσον ημών δεωμένος εν τη ευσίμου ημέρα τάφη. Επί τη εισόδο ημών εις των νέων εν εαυτό της Χριστότητος και ευλόγησε τους πλακούντας τούτους, τους προσφερουμένους εις δόξα σύν και τιμή και μνήμη. Εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρο εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπνεψον εφημάς τους τεταδόρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σουρανίους δωρεά σου, ότι επισύρθηκαμε το ζώδιο Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον ημών τα εισόδους και εξόδους, πλήθυνον να χαθεί στη ζωή ημών, κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίο των θείων συντονών, ότι ούκ επάρτο μόνο είσαι άνθρωπος, πρεσβείς, παναφράδος ο μικρός, εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντως του Μεγάλου Μαρή. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Θέσποτα Άγιε. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς, παναφράδου και παναμού Μαγίας αυτού μικρός, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος, ιερομάρτυρος Καραλάμπους του Θαυματουργού, παράγοντα τον Αγίο, ελέησε και σώσε ημά τους αγαθώς και φιλάνθρωπους. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχώ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχώ του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και η νέα χρονιά που μπήκε πριν από αρκετές ημέρες, να είναι για όλους μας ειρηνική, υγιεινή και πλούσια κακών αγαθών. Χρόνια πολλά σου. Χρόνια πολλά. Αμήν. Σεβασμιότατε, κυρία Αντιπεριφερειάρχης, κύριε Σεβαστή Πατέρες, κύριε Δήμαρχε, τους κυρίους αντιδημάρχους, τους εκπροσώπους των συλλόγων μας από τη Θεσσαλονίκη που η παρουσία του ο Ευθύμιος ο Βαριάμης, από το Σύλλογο Γυναικών, την κυρία Βουλευτής που είναι χαρά μας σήμερα που είστε εδώ. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά.
Σήμερα 10 Φεβρουαρίου ο Αυγερινός γιορτάζει τη μνήμη του Πολιούχου Αγίου Χαραλάμπους, στον οποίον προσβλέπουμε όλοι με πίστη και ελπίδα. Η χάρη του να μας βοηθήσει όλους αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε, να μας δώσει δύναμη και αντοχή για να ξεπεράσουμε αυτή τη λέλαπα που πλήττει ολόκληρα έθνη και που δοκιμάζει και τη δική μας χώρα. Και αναφέρομαι βέβαια στην πανδημία του κορονοϊού και στις τραγικές συνέπειες, να μπορέσουμε με τη βοήθειά του να σταθούμε όρθιοι και δυνατοί σε αυτόν το δύσκολο και ανηφορικό αγώνα. Οικονομική κρίση, ανεργία, ανατιμήσεις. Κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ανήμερα της γιορτής του Αγίου, έχουμε και το μνημόσυνο των ευεργετών Αυγερινιωτών και αναφέρομαι σε εκείνους τους Αυγερινιώτες που ξενιτεύθηκαν κατά καιρούς σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και μέσα σε δύσκολες συνθήκες, με σκληρή εργασία κατάφεραν να δημιουργήσουν μια σεβαστή περιουσία. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς γύρισαν πίσω στις ρίζες τους και με περίσσευμα αγάπης δόρισαν την περιουσία τους στην κοινότητα ή στην εκκλησία. Με τα χρήματα αυτά βοήθησαν γενιές και γενιές. Κρατήθηκε ζωντανό το χωριό, το μεγάλωσαν, το ομόρφιναν και το παρέδωσαν σε μας σήμερα. Με αυτό το πνεύμα κινούνται και οι σημερινοί ομογενείς Αυγερινιώτες του εξωτερικού που δεν ξεχνούν το χωριό μας και με τον έναν και με τον άλλον τρόπο βοηθούν και συνδράμουν σε όποιες ανάγκες προκύπτουν. Το τελευταίο πρόσφατο παράδειγμα με την πλατεία μας. Σε όλους αυτούς τους ευεργέτες θα είμαστε πάντα εγνώμονες. Το θέμα των κληροδοτημάτων, όπως γνωρίζετε, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον τόπο μας, τον οποίο χειριζόμαστε και εγώ και η Δημοτική Αρχή και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με συνεργασία, ώστε να προστατεύσουμε και να αποδώσουν καρπούς οι προσπάθειές μας. Για πρώτη φορά, νικώντας τη γραφειοκρατία, χάρη του Δημάρχου μας, του κ. Ζευκλή, καταφέραμε να ενεργοποιήσουμε το ξεχασμένο όριο του κληροδοτήματος Καραγιάννη, αυτών των υποτροφιών. Έτσι, καθιερώσαμε 6 υποτροφίες σε αριστεύοντες φατητές, ύψους 2.500 ευρώ τον ένα για κάθε μαθητή. Ένα σεβαστό ποσό που θα βοηθήσει ουσιαστικά τους σπουδαστές να προχωρήσουν στον τομέα που διάλεξαν σε μια δύσκολη και οικονομική εποχή. Παράλληλα με το μνημόσυνο των ευεργετών, τελούμε και το μνημόσυνο των διδασκάλων του Αυγερινού, οι οποίοι μέσα σε αυτόν το φάρο που είμαστε εδώ μέσα, εδώ μάθαμε τα πρώτα μας γράμματα, πέρασαν γενναίες και γενναίες δασκάλων από τη στιγμή που άνοιξε αυτό το κτίριο. Και το μνημόσυνο των ιερέων της Εκκλησίας μας που ιερούργησαν σε αυτό το χώρο και πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους σαν τα λυπημένης. Ξεχωρίζουν οι μορφές του μακαριστού Γεωργίου Πούλου και του Βασιλείου Ραματζά. Ας είναι αιωνία τους η μνήμη. Παραμένοντας στο χώρο της Εκκλησίας, θέλω να σας ανακοινώσω
ότι αποφασίσαμε να ονομάσουμε εδώ στο μουσείο μας την αίθουσα των εκδηλώσεων σε αίθουσα Μητροπολίτου Συσσανίου και Σιατής της κυρίου Παύλου. Κυρίες και κύριοι, το όμορφο λαογραφικό μουσείο και αυτή την αίθουσα είχαμε την ευλογία πριν χρόνια να μας την εγγενιάσει ο μακαριστός μας γέροντας Παύλος μαζί με το διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών κύριο Πεταρμαλή, ο οποίος επισκέφτεται κάθε χρόνο τον Αυγερινό, το καλοκαίρι. Και σαν μικρή ένδειξη αγάπης μας το πρόσωπο, γιατί αγαπούσε πραγματικά τον Αυγερινό και τους ανθρώπους του, αλλά και ποτέ δεν μας καλούσε χατήρι. Η κοινότητά μας θα ονομάσει αυτή τη ζεστή αίθουσα σε αίθουσα Μητροπολίτη Συσσανίου και Σιατής της κύριου Παύλου. Θα παρακαλέσω τον Σεβασμιότατο να έρθει να αποκαλύψει. Όπως και τον νυν Μητροπολίτη μας και αγαπητό μας
Κύριο Κύριο Αθανάσιο, εις πολλά έτη και ευλογημένα δέσποτά μας, συνεχιστής του έργου και της αγάπης του. Πάντα επίκαιρος και κάθε μέρα δικαιώνεται. Ο λόγος του, οι διδαχές του, θυμάμαι τον λόγο του. Στη μνήμη μου, δυστυχώς σήμερα φτιάξαμε παιδιά ανάπηρα, παιδιά που δεν αγαπάνε, που δεν ερωτεύονται, παιδιά γεμάτα βία. Δεν αγνοούμε την ψυχολογία των παιδιών, αλλά την οντολογία. Όταν η οντολογία απουσιάζει, τότε και η ψυχολογία παραπέει. Και να τα χθεσινά λυπηρά επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε τον άδικο θάνατο ενός νεαρού. Ή για την ελευθερία. Σημαντικό, που δεν μου την επιβάλλεις, την επιλέγω. Ο σεβασμός στη δική σου. Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς ευθύνη. Καθένας είναι υπεύθυνος για την ελευθερία, σοφά λόγια. Και για τέλος για τη Μακεδονία μας, που την απεραγαπούσε όπως την αγαπούμε και εμείς. Και σε μια συνέντευξή του είπε, και εμείς θέλουμε να είναι ειρηνικές οι σχέσεις μας με τους γείτονες λαούς, αλλά η ειρηνική συνύπαρξη στηρίζεται στη δικαιοσύνη. Η λέξη ευτυχία μας λέει και μου έμεινε. Η λέξη ευτυχία δεν αναφέρεται πουθενά στην Αγία Γραφή, ούτε μια φορά. Αν θα άδεινα μια ονομασία στην ευτυχία, πιο ουσιαστική θα είναι η ισορροπία. Η στάση ζωής μας είναι ένα περιεχόμενο. Η ευτυχία δεν έχει. Από τη στιγμή που έχω τη δυνατότητα να νικήσω το θάνατο, είμαι ελεύθερος. Αυτή η οντολογική ελευθερία, οι περισσότεροι που λένε ότι είναι ελεύθεροι, είναι δούλοι. Εμείς φαρκιδεύουμε την ελευθερία μας. Η ελευθερία κινδυνεύει μόνο από μας. Εύχομαι ο άνθρωπος να μάθει να αντιστέκεται, γιατί τότε θα ζήσει την ομορφιά στη ζωή του. Λόγια σοφά και μοναδικά. Ας είναι αιωνία η μνήμη. Έρχομαι τώρα στο καυτό θέμα της επικαιρότητας που μας αφορά όλους και ταιριάζει άμεσα στη ζωή και στη μοίρα μας. Και δεν είναι άλλο από την ερήμωση του βοήου. Δεν θα πάψω να τα λέω αυτά στις ομιλίες μου συνέχεια και να επιμένω, γιατί εδώ εμείς φυλάτουμε Θερμοπύλης, αγαπητοί μου. Είμαστε 300 και μέρες του χρόνου μάχημοι στις επάλξεις και δεν θέλω να ακούσω κουβέντες αυτό. Η περιοχή μας στο Βόλιο βρίσκεται σε συνεχή παρακμή και το βλέπουμε αυτό να γίνεται κάθε μέρα. Ο τόπος μας καταστρέφεται. Η οικονομία παρακμάζει, οι άνθρωποι φεύγουν, εγκαταλείπουν τις εστίες τους, τα χωράφια τους, τις δουλειές τους, τα ζώα τους. Το πράγμα αρχίζει να παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις. Οι υπηρεσίες ξεδοντιάζονται στην κυριολεξία. Πέρα από το κλείσιμο της Εθνικής Τράπεζας το 2019, που ήταν για την περιοχή μας ένα λυπηρό φαινόμενο. Άφησε ξεκρέμαστος τους πάντες, μιας και η Εθνική ήταν κέντρο συναλλαγών όχι μόνο για τους συνταξιούχους, αλλά και τους επαγγελματίες της περιοχής. Βλέπουμε τώρα η ιστορία αυτή να επαναλαμβάνεται με το ίδιο σενάριο και με την Αλφα Μπάνκ. Η μοναδική τράπεζα που απόμεινε και η Πειραιώς φυσικά πιο μακριά από εμάς στη Νεάπολη, λειτουργεί μόνο 2 μέρες, Τρίτη και Παρασκευή, γεγονός που δεν διευκολύνει τους πολίτες τις συναλλαγές τους, βάζοντας ασφιχτικά χρονικά όρια.
Το ίδιο και στον εμπορικό κόσμο. Τα γυμνάσια και τα λύκεια έχουν συρρυκνωθεί λόγω έλλειψης μαθητών, δηλαδή ανθρώπων, κάτι που επιβεβαιώνει και η πρόσφατη απογραφή του πληθυσμού. Και εγώ την απογραφή αυτή θα την πω. Καταστροφή. Από ότι έμαθα τους αριθμούς από τα χωριά και από το Τσοτήλι, είναι ο μαρασμός του βοήθου μας. Οι τελευταίοι πυλώνες στο ταχυδρομείο και το κέντρο υγείας κρατούν τους εναπομείναντες κατοίκους με αμφίβολη όμως τη συνέχιση της λειτουργίας τους και το φόβο το μη μένει γενέστε. Δηλαδή, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ο Δήμος Βοήρου, με τη μεγάλη του έκταση και τις γεωγραφικές του ιδιαιτερότητες, απαιτεί μεγάλες προσπάθειες και απεριόριστη υπομονή. Η Δημοτική Αρχή, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, κάνει έργο σημαντικό, που μερικές φορές δεν φαίνεται. Και όλες οι εγκομιζόμενες στα νεκρά με πολλές ρηξιότητες απέναντι της και μια από αυτές όπως γνωρίζουμε είναι και η καταστροφική λέλαπα που λέγεται κορονοϊός. Παρόλα αυτά τα καταφέρνει και συνεχίζει στην υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει. Όσο και αυτό τον ευχαριστούμε είναι πάντοτε εδώ ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του και ευχαριστούμε για την άμεση εξυπηρέτηση καθημερινώς και για το άνοιγμα των δρόμων και για την καθαριότητα με όλα τα ξεχωριά, δηλαδή τα οποία έχουν και 5 και 10 άτομα. Περάθροπες προσπάθειες, αλλά πολλοί βλέπουν λίγο και καταλαβαίνουν. Εμείς πάντως βλέπουμε που είμαστε μες στα προβλήματα, που είμαστε τοπικοί άρχοντες εδώ. Βλέπουμε, τα υπομένουμε, όλοι με υπομονή και αγάπη πρέπει να έχουμε κατανόηση για να συνεχιστεί και το έργο της Δημοτικής Αρχής. Όσο αφορά τον Ευγερινό για το 2022, έχουμε προγραμματίσει κάποια έργα και ως αντίδραση στο γενικότερο κλίμα έργα τα οποία θα τα χαρακτήριζα δυνατές τονωτικές ενέσεις που θα δώσουν κάποια ψυχολογική ανάταση αλλά και λειτουργικότητα στην καθημερινότητα. Όπως το γήπεδο 5x5 δίπλα στην πλατεία, σημαντικό, για να μπορούν οι νέοι να αθλούνται τους καλοκαιρινούς μήνες και όχι μόνο, η ανάπλαση του πάρκου κάτω από το Δημοτικό Σχολείο, ασφαλτοστρώσεις σε κυρίους οδικούς άξονες του χωριού, αλλά και κυρίως σε αγροτικούς δρόμους από την περιφέρεια και από το Δήμο μας. Βέβαια, για να ξαναγυρίσω στον προηγούμενο προβληματισμό μου και χωρίς διάθεση καταστροφολογίας ή μυρολατρείας, κατεχόμενος από γωνία για την τύχη του τόπου μας, αναρωτιέμαι πού θα πάει αυτό το πράγμα. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που σας περιέγραψα, τότε το Βόρειο φίλοι μου θα μετατραπεί σε μια έρημη πολιτεία, σε έναν τόπο ακατοίκητο. Δεν αμφιβάλλω, το βλέπουμε αυτό να έρχεται. Πρέπει να αντιδράσουμε, να κινητοποιηθούμε, να πάρουμε πρωτοβουλίες και δράσεις για να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Πρέπει να αλλάξουμε τη μοίρα μας, να γίνουμε εμείς πρωταγωνιστές των πραγμάτων. Για να κρατήσουμε ζωντανό τον τόπο και να γίνει αυτό, πρέπει όμως να είμαστε ενωμένοι στον κοινό μας στόχο και όχι διχασμένοι και μισητοί ανάμεσά μας. Για τον κοινό καλό, για τη λύση των προβλημάτων μας, για την άνοδο του Βοήρου. Για μας δεν
υπάρχουν αντίπαλοι, μόνο συνεργάτες που θα πορευθούμε μαζί στον κοινό αγώνα και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε προσωπικά, εγώ είμαι αισιόδοξος. Και θέλω να μεταδώσω αυτή την αισιοδοξία και σε εσάς. Πιστεύω στο Βόλιο και στους ανθρώπους και τις δυνατότητές τους. Αν πιστέψουμε στους εαυτούς μας, μπορεί να γίνει και ένα θαύμα, ένα μικρό. Για να ξαναφτιάξουμε τον τόπο μας, να τον δώσουμε από τη λησμονιά και την εγκατάλειψη, γιατί το οφείλουμε στους εαυτούς μας, το οφείλουμε στις γενναίες που έρχονται και πάλι το λέω, για να γίνει ένα θαύμα, πρέπει να πιστέψεις και στο θαύμα. Θέλω να επίσης να ευχαριστήσω και να αναφερθώ ότι ο κύριος Κασαπίδης, ο οποίος δεν μπορέσε να έρθει λόγω της επίσκεψης του Υπουργού του κύριου Γεωργιάδη στην Καστοριά, μου είπε να σας εκφράσω τις ευχές του, κοντά. Είναι γνωστές η παρεμβάση του στον προβληματικό τομέα, κύριο Κασαπίδη, και είναι καλός γνώστης της αγροτικής οικονομίας, του θρησκευτικού τουρισμού, όπως η στήριξή του στις μονές που χρειάζονται άμεση βοήθεια και ήταν έτοιμες να καταρρεύσουν. Μέλημά μας, του κυρίου Περιφερειάρχη, τα που εκπροσωπήσετε εδώ είναι Περιφερειάρχη, είναι η ασφαλτόστρωση των δρόμων και η καλυτέρευση του οδικού δικτύου και η σήμανση των δρόμων που είναι απαραίτητη, καθώς και η ασφαλτόστρωση του δρόμου, ένα αίτημα το οποίο το θέσαμε στον κύριο Κασαπίδη την περασμένη φορά που είχαμε συνάντηση στο Τσουντήλι, του δρόμου Αυγερινού και Μόρφης, ένα αίτημα το οποίο και εκ μέρους από πλευρά μου και εκ μέρους του Προέδρου της Μόρφης είναι έτοιμά μας. Το θέσαμε στον κύριο Κασαπίδη, μας απάντησε θετικά. Πιστεύω με τον χρόνο, ο χρόνος θα δείξει, να το υλοποιήσουμε. Απαραίτητο και η διατήρηση των παλιών οικισμάτων, γεφυριών, εκκλησιών και μοναστηριών από την νομαρχιακή, από την περιφερειακή που είναι σημαντικά για τον τουρισμό του Άνω Βοηλίου. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στα αιτήματα και τις ανάγκες μας. Καλωσορίζουμε ακόμη και την εκπρόσωπο της πολιτείας μας, την κυρία Βουλευτής, που σήμερα μας τιμήσατε με την παρουσία σας στις εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ και να βοηθήσετε εγωστηριστικά για να αλλάξει η κοινωνία της βίας και της παρακμής προς το καλύτερο, κάτι που θα συνάρθει με την ανθρωπιστική συνείδησή σας που είμαι βέβαιος ότι διαθέτεται. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από πλευράς μου, όπως αντιλαμβάνεται, και όλους εδώ που παρευρεθήκατε σήμερα σε αυτή την όμορφη γιορτή μας, στον πολιτισμό μας. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, ευτυχισμένα, χαρούμενα. Εύχομαι ο ιερομάρτυρας του Χριστού Χαράλαμπος να μας δίνει υγεία, χαρά, ευτυχία σε εσάς όλους και τις οικογένειές σας και σε όλο τον κόσμο. Λαμπρά και φωτεινά, όπως ήταν και εκείνος, λαμπρός και φωτεινός. Χρόνια πολλά, με υγεία και αγάπη σε όλους μας. Να είστε καλά. Συμπασιμιότητε, θα ήθελα εσείς να μας κάνετε ένα χαιρετισμό. Ετοιμώντα οι άρχοντες οκτώμιες, σεβαστοί πατέρες, κύριε Πρόεδρε, και ευγενείς κάτοικοι
του Πάπου Γιαννινού και την προσκεκλημένη. Θα ήθελα απλά να ενδυθώ μέσα από την καρδιά μου η αίθουσα που την πάτε πλέον στο όνομα. Μα ευχαριστούμε από τον ίδιο στις ενέργειες της επίστησης Πάπου να είναι μια αίθουσα που θα γίνονται παρόμοιες εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις τιμής, μνήμης, χαράς, ευτυχίας και εκδηλώσεις οι οποίες θα αναπτερώνουν το ηθικό και το φρόνημα των κατοίκων όλου του Βοήλου. Να μην είναι μία αίθουσα για μνημόσυνα. Να είναι μία αίθουσα για χάρος, για βαπτίσεις, για εκδηλώσεις, για ιστορία, για γεωγραφία. Να είναι μία αίθουσα που μακάρι να ακούγονται και πάλι εδώ πολλές παιδικές φωνές που θα χαίρονται, θα τραγουδούν, θα απαγγέλουν, θα διαβάζουν και θα ευχαριστούν τους ανθρώπους που τους παρακόρησαν, τους έδωσαν, τους χάρισαν ένα τέτοιο και τέτοια αίθουσα, ένα τέτοιο πανέμορφο κτίριο, ένα τέτοιο πανέμορφο χωριό, μια τέτοια πανέμορφη περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότητε. Εύχομαι αυτή η αίθουσα, έχουμε Σεβασμιότητε και αίθουσα για γάμους άλλη. Όχι εδώ. Μακάρι να έχουμε γάμους και να βρούμε χώρο. Αυτή την αίθουσα την είχε εγκαινιάσει ο Μακαριστός και μάλιστα τελευταία επίσκεψη που πήγα στη Μητρόπολη στη Σιάτιστα, τελευταία φορά πρωτού κοιμηθεί. Τον είπα στο Σεβασμιότητε, Σεβασμιότητε, μ' άρεσε μια φωτογραφία σας, η οποία την είχε μέσα στην αίθουσα υποδοχής. Ποια φωτογραφία? Λέω, θέλω να την πάρω, να την κρεμάσω στο σχολείο, εδώ, στο χώρο. Μια πάμε, λέει, να μου δείξεις. Παίρνει, πάμε εκεί. Λέω, αυτή. Είναι αφιέρωμα, δεν την έχει κάνει ο ίδιος, την έκαναν μέλη της Κοπέλου και του Βόλου, δώρο στον Μακαριστό. Την ξεκρέμασε, δεν είπε άλλη εμένα και λέει, πρόεδρε, πάρτε να με θυμάσαι. Και πραγματικά το θυμάμαι. Και την έβλαγε και για αυτό το λόγο, επειδή και εγκαινίασε το μουσείο, να ονομάσω την αίθουσα σε Μακαριστού Πάπου. Πάπου σε η μορφή του αιώνα μας ήταν. Και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, γιατί είχαμε τέτοιον ιεράρχη. Πανελλαδικά εμπελίες. Θα παρακαλέσω την κυρία Βουλευτή να μας κάνει ένα χαιρετισμό. Σεβασμιότητε, αγαπητέ δήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε, σεβαστοί Κυσέρης, παραπημένων κάτοικοι του Βοήλου και του Αυγερνού, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση σήμερα. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ, σε αυτόν τον τόπο και σε αυτή την γιορτή. Σας εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά. Εύχομαι υγεία. Οι συνθήκες είναι δύσκολες πρώτα απ' όλα από την πανδημία. Γι' αυτό εύχομαι τον χρόνο να είμαστε καλύτερα, να γιορτάσουμε ακόμα πιο καλά, χωρίς μάσκες, να φαίνεται το χαμόγελό μας και βέβαια να είμαστε όλοι παρόντες και παρούσες. Άκουσα την αγωνία στην ομιλία του Προέδρου, την αγωνία για τον τόπο, για την ερήμωση που υπάρχει στα χωριά μας, που ερημώνουν μέρα με τη μέρα και αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί να μείνει εδώ η νεολαία, αφού δεν έχει εργασία, δεν έχει απασχόληση και πραγματικά σέβομαι τον αγώνα που κάνουν οι τοπικοί παράγοντες, ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και όλοι όσοι συμβάλλουν, περιφέρεια. Αλλά όλα αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τις κεντρικές πολιτικές, δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας μαστίζεται εκτός από την πανδημία από ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια που έχει να κάνει και με τα αγροτικά εφόδια, ακρίβεια που έχει να κάνει με το ρεύμα. Γι' αυτό οδηγούμαστε και πολλές φορές σε ενεργειακή φτώχεια. Εδώ για να ζεσταθούμε θέλουμε πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ, είτε σε πετρέλαιο, είτε σε ξύλα. Και αυτά δυστυχώς
από την κεντρική εξουσία δεν ακούγονται. Γι' αυτό αυτή η αγωνία, η έγνοια, η σκέψη είναι και δική μου. Και γι' αυτό έχω κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις στη Βουλή για το Βόλιο, για το Κέντρο Υγείας, για τις τράπεζες, για όλα τα θέματα που απασχολούν εδώ τον τόπο, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον, να μην ερημώσουν άλλο τα χωριά μας. Γι' αυτό χρειάζεται πρώτα απ' όλα αλληλεγγύη μεταξύ μας, αγάπη, και χρειάζεται αγώνας. Αγώνας, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο, για να διεκδικούμε αυτό το μέλλον που ταιριάζει πρώτα απ' όλα στα παιδιά μας, σε εμάς, γιατί και όλοι οι κάτοικοι εδώ της περιοχής μας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Χρειάζονται ένα καλύτερο αύριο και αυτό το αύριο πρέπει να το διεκδικούμε όλοι. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, αισιοδοξία και δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, η σειρά σας. Γεια σας και από μένα. Πραγματικά μας έλειψαν αυτές οι συγκεντρώσεις. Ιδίως εδώ, το οποίο έχει γίνει θεσμός αυτή τη συγκέντρωση, η οποία τίνει να γίνει στο τέλος πάντα και πολιτική, για να υπευθυνίζει σε αυτούς που διοικούν σε ποια κατάσταση πραγματικά βρισκόμαστε, τι διαχειριζόμαστε. Όχι ο Δήμαρχος, όλοι μας και σαν πολίτες. Μου έλειψε να ακούω τον κύριο Μιλάγη για 3-4 εδώ πέρα. Αλλά να λέει πράγματα τα οποία δεν μας κέντρισαν την προσοχή και τα ακούσαμε όλα πάρα πολύ προσεκτικά. Γιατί εκφράζει μια ευρύτερη αγωνία όλων μας, όπως είναι. Σεβασμιότητα. Ηγούμενε διτού του ομορφότερου μοναστηριού της Βόρειας Ελλάδος, πέρα από το Άγιο. Φίλατε Δημήτρη Πάτερ, συγχαρητήρια σε όλους τους συμβούλους, τους επιτρόπους. Μόλις μπήκε η βουλευτής, λέει ωραία εκκλησία. Ωραία εκκλησία, λέω, γιατί κάποιοι φροντίζουν να είναι όμορφη εκκλησία. Επίσης έξω και κάτι πειράγματα, είπε αυτή η ευγερινιώτης, λέω, ξεχωρίζουν σε αυτόν τον λαό, γιατί είναι πολύ περήφανοι. Είναι πολύ νοικοκυρέοι. Και δικαίως έχουν αυτά τα αισθήματα, γιατί υπάρχει ένα παρελθόν και μια ιστορία. Όχι μόνο εδώ και σ' άλλα μέρη, να μην έρθουμε το υπόλοιπο πόλιο, αλλά εδώ λίγο παραπάνω. Σε αυτό βασιστήκαμε και να πω διάφορα προσπάθεια και να μην σας συγκρίνω και τον χρόνο, θέλω. Κάνουμε μεγάλο κόπο να ανταποκρινόμαστε στα μικρά, στα καθημερινά. Να δίνουμε την ελπίδα ότι προσέχουμε τον κόσμο μας. Μεγάλο και δύσκολο και επίπονο έργο. Μεγάλη επικράτεια. Φέτος δώσαμε για πρώτη φορά από 63 που πέθανε ο Μακαρίτης, ο Ευεργέτης, ο Καραγιάννης, πρώτα χρήματα στους φοιτητές μας. Και ίσως τα δώσουμε και στην καλύτερη στιγμή, γιατί τώρα υπάρχει κρίση, παλιότερα υπήρχαν και χρήματα. Εγκαίρως λοιπόν, βάλαμε μια τάξη και σειρά και στο υπόλοιπο κομμάτι του Ιδρύματος, τα εκκλησιαστικά. Πληρώσαμε, κλείσαμε λογαριασμούς, σχεδιάζουμε τώρα το επόμενο έργο που είναι η αυλή της Εκκλησίας. Και ο Νάθηκας. Πέντε και όλα αυτά θα τα δείτε να εξελίσσουν. Εγώ θα ήθελα να σταθώ και να σας πω και να σας εξομολογηθώ γιατί χαίρομαι που είμαι δήμαρχος σε αυτόν τον τόπο. Γιατί πάντα ασχολούμαι με πράγματα τα οποία ήταν παραγωγικά και δημιουργικά. Και δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση. Όσο και αν θα είναι μεγάλο το πλήγμα της απογραφής και όσο αν μειωθεί ο πληθυσμός μας, ότι χειρίζουμε πράγματα τα οποία πήραν την κατηφόρα, αλλά χτίζουμε, ελπίζοντας στο μέλλον. Τώρα ποιο μέλλον θα είναι αυτό, αν θα είναι για τα παιδιά μας, αν θα είναι για μια επόμενη γενιά, να βρουν έναν πανέμορφο τόπο, όταν θα αλλάξουν οι συνήθειες των ανθρώπων, μπαίνουμε σε μια καινούρια εποχή, από όπου τα πράγματα γίνονται όλα απομακρυσμένα, όπου ο άνθρωπος θα αρχίσει να αναζητά μια άλλη ποιότητα ζωής, γιατί δεν θα μπορεί στις πόλεις αυτές τις απάνθρωπες που γίνονται να ζήσει πια, να είμαστε εμείς εδώ έτοιμοι, διατηρώντας τις υποδομές μας, διατηρώντας τον πολιτισμό μας, τα ήθη μας και τα έθιμα, να είμαστε αυτοί τα οποία θα τραβήξουμε ως μαγνήτες αυτό το πράγμα. Αν θα γίνει σε 10, σε 20, 30 χρόνια, αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά εμείς γι' αυτό εργαζόμαστε. Αυτή είναι η βενζίνη που και εγώ όταν πάω καθημερινά, όταν ξυπνάω για να πάω στον Δημαρχείο. Και αυτό θέλω να το ασπαστείτε και να το πιστέψετε, γιατί πραγματικά έχουμε πραγματικά έναν τόπο ο οποίος θα
αν εμείς κάνουμε λάθη και δεν το προβάλαμε τόσα χρόνια και δεν δείξαμε το πρόσωπο αυτό που έπρεπε να είχαμε, είναι λάθη τα οποία θα διορθώσουμε και πολύ σκληρά εργαζόμαστε γι' αυτό. Κυρία βουλευτή μας, κυρία αντιπεριφερειάρχης, κύριε πρόεδρε Αυγιορτών Θεσσαλονίκης, όλοι αγαπητοί φίλοι, να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Να είστε γεροί και του χρόνου θα χαράλαβουμε να ξαναβρεθούμε, να πούμε κι άλλα. Εγώ χαίρομαι που έχω συνεργάσει τον Χρήστο τον Κίνη. Απέδειξε ότι ένας άνθρωπος που αγαπάει το χωριό, έχει ψυχή και τον ξεχωρίζω ανάμεσα στους 52 προέδρους που μιλάω. Και δεν το λέω ούτε για να τον πεντέσω και ούτε να του κάνω το προφίλ, τον ξέρετε καλύτερα από μένα. Μα κάνει κάθε χωριό να έχει και από έναν Κίνη και θα γινόταν πολλά πράγματα. Εμείς αγωνιζόμαστε στο Δήμο, έχουμε εξασφαλίσει πόρους αυτή τη στιγμή. Ο χρόνος δεν μας φτάνει, η γραφειοκρατία δεν μπορούν να πολεμήσουν πραγματικά. Το ξέρω σε αυτοκινητό στο τέλος γιατί συνεργαζόμαστε σε πάρα πολλά επίπεδα, η οποία πολλές φορές μας κουράζει, αλλά να είστε σίγουροι ότι έχουμε επιμονή και με τις συνεργασίες και υπομονή να τα ξεπεράσουμε. Μεγάλη μου χαρά που ονομάσετε σήμερα εδώ την αίθουσα και δώσετε το όνομα του Μακαριστού Πάπου, ο οποίος άξιζε. Και είστε η δεύτερη κοινότητα στο Δημοβουλίο μετά από την πλατεία Ανθοχωρίου που δώσετε το όνομά του. Και εγώ περιμένω και δεν παίρνω πρωτοβουλία από την μεριά του Δήμου να ονομάσω οδούς και πλατείες. Περιμένω να είναι πρωτοβουλία του Δημίου. Έτσι, πέρασαν πολλές σκέψεις και εμάς, αλλά καλά είναι να είναι πρωτοβουλία του λαού του και νομίζω ότι στο μέλλον θα δούμε και άλλα και να φτάσει εκεί που αξίζει. Και να θυμόμαστε και καλά και το τελευταίο καλό που έκανε φεύγοντας, που μας έστειλε το Σεβασμιότατο Αθανάσιο, για τους λόγους που εσείς γνωρίζετε και χρειάζεται να τους αναλύσω και δεν μου αρέσουν και εμένα όλα αυτά και όλα αυτά και είναι μακριά από μένα. Είμαστε μια κοινωνία νομίζω δυνατή, θα μείνουμε λίγοι και ακόμα δυνατότεροι, θα παλέψουμε και θα πιστέψουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και πάλι. Κύριε Αντιπεριφερειάρχης, κύριε Αδειό. Σεβασμιότητα, κύριε Πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή πρόσκληση. Σήμερα πραγματικά προχωρήσατε σε μια εξαιρετική κίνηση στην ονοματοδοσία αυτής της αίθουσας, στο όνομα του Μακαριστού Παύλου, ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά από τη στιγμή που πάτησε το πόδι στην Τρόπολη μας, κατάφερε να μας αγκαλιάσει, να μας ενώσει, να μας δείξει τι σημαίνει αγάπη. Πιο κοντά, πιο κοντά. Κατάφερε κάθε φορά από τον καθηλωτικό του λόγο αυτό το οποίο είναι διωγγωμένο στο μυαλό μας να το κάνει ελάχιστο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ήθελα να σας χαρώ, Πρόεδρε, και εσάς και τους επιτρόπους και όλους τους κατοίκους που σήμερα προχωρήσετε στο μνημόσυνο των ιερέων σας, των διδασκάλων σας και των ευεργετών. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά θέλετε να κρατήσετε ζωντανούς τους δεσμούς με τα λόγια σας, κάτι πολύ σημαντικό γιατί αυτό ουσιαστικά είναι το δουλειά μας. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους και ο Άγιος Χαράλαμπος να φωτίσει τον δρόμο μας. Να είστε καλά. Έχουμε και την παρουσία της γιατρός μας εδώ. Την ευχαριστούμε που είναι καθημερινή εδώ στον Αυγερινό που εξυπηρετάει όχι μόνο το Αυγερινό, αλλά και τα υπόλοιπα χωριά. Να είσαι καλά, Έλενα. Είναι εδώ η Έλενα. Το πρόεδρος να έρθει στο βήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευγερινιωτών Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βαριάννης Ευθύμιος. Σεβασμιότατα Μητροπολίτα, κύριε Αθανάση, Περιφερειάρχες, κύριε Δήμαρχε, Δήμαρχε, κύριε Βουλευτή, αντιπρόσωποι τοπικών συλλόγων, αγαπητοί συμμοριανοί και φίλοι. Τιμούμε σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξιο Μάρτυρος και Μεγαλομάρτυρος Χαραλάμπους Πολιούχου. Πολλών χωριών και κομοπόλων, μεταξύ των οποίων και του Αυγερινού μας. Έζησε ο Άγιος στις αρχές του 3ου αιώνα μετά Χριστόν
και υπήρξε ακούραστο στρατιώτης του Χριστού επί 113 χρόνια. Το μαρτυρικότατο τέλος του, που το ευλόγησε άμεσα η χάρη του Κυρίου, ήρθε να επιστραγίσει την πίστη του για τον Χριστό και την αμέριστη αγάπη του για τον άνθρωπο καθ' όλη την μακρόχρονη πορεία της επίγειας ζωής του. Και ήταν η αγάπη του Κυρίου προς τον Άγιο μας τόσο ισχυρή, που την ώρα που η ψυχή του αποδημούσε, τον δέχτηκε στην αγκαλιά του ο ίδιος ο Κύριος, μαζί με στρατιά αγγέλων και αγίων, όπως διαβάζουμε στο Μέγα Συναξαριστή. Την εορταστική αυτή ημέρα του Αγίου μας συνηθίζουμε να μνημονεύουμε και όλους εκείνους τους συγχωριανούς μας που μέσα από δύσκολους καιρούς, μέσα από βάσανα και στερήσεις, αψήφισαν τις αδειξιότητες και τις κακοτυχίες, προσφέροντας ό,τι καλύτερο μπορούσε ο καθένας τους για το χωριό μας και τους ανθρώπους του. Αυτή η προσφορά τους ήταν ανιδιοτελής, γιατί ακριβώς ήταν ενθαρρυμένοι από την αγάπη τους για τον αυγερινό και τους συγχωριανούς μας. Μνημονεύουμε λοιπόν μαζί με τον Πολιούχο Άγιό μας και τους ευεργέτες μας, που οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να ξεντευτούν, να αποχωριστούν το αγαπημένο τους χωριό και τα αγαπημένα τους πρόσωπα που δέθηκαν μεταξύ τους μέσα από τα κοινό βιώματα και με σκληρή και τίμια δουλειά κατόρθωσαν να δημιουργήσουν στην ξενιτιά μια αξιόλογη περιουσία, ένα σημαντικό μέρος της οποίας το πρόσφεραν αφιλοκερδώς για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μνημονεύουμε τους ιερείς μας, που μας αξίωσε ο Θεός και ο Άγιος Πολιούχος μας να έχει το χωριό μας μέχρι και σήμερα, που μιλάμε τους άξιους εργάτες του Χριστού, οδηγώντας το πίμνιό τους σε ασφαλή και ψυχοφιλή μονοπάτια. Μνημονεύουμε τους δασκάλους μας, που στάθηκαν υποδειγματικοί στο παιδαγωγικό τους έργο και καλούχησαν όχι μόνο με την θεακή τους, αλλά κυρίως με την στάση και την αξιέπαινη συμπεριφορά τους, τους πατεράδες μας, τις μητέρες μας, με αξίες που άντεξαν στον χρόνο και αντέχουν ακόμα. Να σημειώσουμε εδώ πως σύμφωνα με καταγεγραμμένη μαρτυρία ήδη από το 1770, δηλαδή πριν από 250 χρόνια, λειτουργούσε δημοτικό σχολείο στον Αυγερινό, αυτό εδώ. Σκεφτείτε, σε μια απομακρυσμένη περιοχή ψηλά στα ανεμοδραμένα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας. Μνημονεύουμε τους αυγερινιώτες του μόρφου και της εργασίας, του κάματου και της σκληρής δουλειάς, που στάθηκαν πρότυπα νοικοκυρέων, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα της οικογένειας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν κατά κύριο λόγο συγχωριανοί μας. Και όσοι προέρχονταν από άλλα μέρη, πολιτογραφήθηκαν στις καρδιές μας ως γνήσιοι αυγερινιώτες, γιατί αγάπησαν αληθινά, με λόγια και με πράξεις, τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Τα χρόνια διάβηκαν. Οι καιροί άλλαξαν και τα χωριά μας αρχίζουν να ερημώνουν. Από τα προβλήματα αρκετά λύθηκαν. Αυτό είναι αλήθεια. Με την ασφαλτόστρωση των δρόμων μειώθηκαν οι αποστάσεις. Με την υδροδότηση και ηλεκτροδότηση έγινε πιο άνετη και πιο ασφαλή διαβίωση. Όμως, πάντα υπάρχει ένα όμως. Εφόσον στην ελληνική ύπαιθρο δεν υλοποιούνται και δεν διασφαλίζονται όλες εκείνες οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θα προσέρχιαν τους νέους ανθρώπους να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ή τους ήδη υπάρχοντες να ενισχύονται και να ενθαρρύνονται στο έργο τους, ο κίνδυνος να εγκαταληφθούν και να ερημωθούν τα χωριά μας δεν είναι μόνο ορατός, αλλά είναι και απτός. Παρόλα αυτά, έχοντας πίστη στον Πολιούχο μας Άγιο Χαράλαμπο, που μας ενθαρρύνει σε κάθε δύσκολη στιγμή μας και ενώνοντας τις δυνάμεις μας, συμπράττοντας από κοινού οι δημότες, οι σύλλογοι, οι τοπικές και δημοτικές αρχές, η περιφέρειά μας, η θρησκευτική και η πολιτική ηγεσία, ενθαρρύνοντας την προσπάθεια όλων μας, όπως και οφείλουν και οφείλουμε, μπορούμε να υπερβούμε κάθε εμπόδιο, όποιο και αν είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Η παρουσία σας σήμερα εδώ, στη γιορτινή αυτή ημέρα του Πολιούχου μας, πέρα από ότι μας θυμά και μας χαροποιεί, είναι και ιδιαίτερα ενθαρρυντική.
Έχουμε τη χαρά να παρευρίσκονται οι περιφερειάρχες μας εδώ. Συγγνώμη. Ναι, πέρα από αυτό. Έχουμε τη χαρά μας να παρευρίσκονται σήμερα κοντά μας ο Σεβασμιότατος, ο Μητροπολίτης μας, κύριος Αθανάσιος. Το πνευματικό και επιμαντορικό του έργο ενθαρρύνει το ποίμνιό του και μας φωτίζει με αισιοδοξία που είναι η βάση να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με θάρρος και να καθοδηγείται η νεολαία μας που είναι το μέλλον της πατρίδας μας στη σωστή κατεύθυνση της στήρησης των παραδόσεών μας και της δημιουργικότητας. Αν και όχι κοντά μας σήμερα ο κύριος Περιφέραρχης Δυτικής Μακεδονίας και ο Γιώργος Κασαπίδης, έχουμε την αντιπεριφερειάρχηση εδώ. Η περιφέρεια, αφότου ανέλαβε την διοίκηση της περιφέρειας μας, δεν σταμάτησε να δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον του για την ενίσχυση της επαγγελματικής δραστηριοποίησης στον πρωτογενή τομέα, κυρίως των νέων ανθρώπων, στον αγροτουρισμό, στον θρησκευτικό τουρισμό, με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αναδεικνύοντας και ενισχύοντας οικονομικά την περιοχή μας. Κοντά μας και ο Δήμαρχος Βοΐου, κ. Χρήστος Ζευκλής, ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Μαγιάγκας. Στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης των δημοτών, ως παράδειγμα το αναφέρουμε, ένα από τα πολλά, έχουν ενεργοποιήσει μεταξύ άλλων υποτροφιών και την επιχρόνια ανενεργή υποτροφία του Γεωργίου Καραγιάννη. Και σήμερα που μιλάμε, έχουν ήδη υποφεληθεί 6 οικογένειες αντιδημοτών από την ενέργειά τους αυτή. Η υποτροφία στις δύσκολες οικονομικές μεταξύ άλλων συνθήκες που περνάμε εξακολουθεί να είναι ενεργή ώστε να υποφεληθούν μελλοντικά από αυτή και άλλοι ευγενειώτες μαθητές που τη δικαιούνται. Όσο και τους ευεργέτες μας που τους τιμούμε σε κάθε ευκαιρία που μας παρουσιάζεται, όπως είναι η σημερινή, να τονίσουμε πως δεν είναι μόνο οι εκλειπώντες που οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν και ευεργέτησαν όχι μόνο το χωριό μας, αλλά φάνηκαν άξιοι στο εξωτερικό που έζησαν, υπάρχουν και σύγχρονοι αυγερινιώτες που βρίσκονται ανάμεσά μας και δεν πάβουν να δείχνουν την έμπρακτη αγάπη τους για τον τόπο και τους ανθρώπους τους. Ένα σχετικά πρόσφατο παράδειγμα είναι η συμβολή των αδελφών Κωνσταντίνου και Θεοδόρου Καραγιάννη, του Ιωάννη και της Έλλης, οι οποίοι, και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, σε υποδειγματική συνεργασία με το τότε Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Βιγερινού, προεδρεύοντας του Δημητρίου Βαριάννη του Χριστοφόρου, και με την κοινοποίηση όλων των συγχωριανών, πραγματικά όλων των συγχωριανών μας και φίλων, που συνέδραμαν οικονομικά από το υστέρημά τους και δούλεψαν με ξεχωριστό ζήλο πάνω στην πέτρα, στα κτισίματα, στα ηλεκτρολογικά, καταφέραμε με αρχιτέκτονα τον Μιχάλη Καραγιαννάκη να διαμορφωθεί εκ θεμελίων η κεντρική πλατεία του χωριού μας σε ένα πραγματικό στολίδι που όμοια της δύσκολα συναντάς. Ενεργή είναι και η σύλλογή μας, ο Σύλλογος Αυγερινιωτών Θεσσαλονίκης, που ανάμεσα στις τόσες προσφορές του όλα αυτά τα 44 συναπτά χρόνια δράσης του, έστησε πρώην δεκαετίας, προεδρεύοντος του Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου, το μνημείο του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά, και που ο νυν κοινοτάτης μας, κ. Χρήστος Γκίνης, φρόντισε εξ αρχής και φροντίζει να τελείται κάθε πρώτη Κυριακή του Αυγούστου επιμνημόσυνη τελετή, ώστε να κρατιέται ζωντανή στη μνήμη μας η μεγάλη αυτή ιστορική στιγμή του έθνους μας, αλλά και με την δημιουργία Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου μας, έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε μια σταγόνα ζωή σε όλους που την έχουν ανάγκη. Ο Σύλλογος Γυναικών Αυγερινού, με τις καλοκαιρινές και λαϊκές βραδιές και τις διοργανώσεις προβολής των τοπικών μας προϊόντων. Η σύλλογή μας, τη ΣΥΠΑ, ο Σύλλογος των Εν Αμερική Κωνσταντιωτών Αγία Παρασκευή, ιδρυμένος στις αρχές του 20ου αιώνα, και ο Σύλλογος Αυγερινιωτών Πρόκτων και Μάντσεστερ, ο Σύλλογος Αυγερινιωτών Αγίας Παρασκευής στα Φιλαδέλφια, στη ΣΥΠΑ, ανάμεσα στις αξιόλογες δράσεις και πολύτιμες δωρεές προς το χωριό μας, όπως η ανέργηση του σχολείου μας, ανέλαβε σημαντικά στην πρώτη οικονομική κάλυψη και στο μεγαλύτερο μέρος οικοδόμησης του πνευματικού κέντρου πάνω στην πλατεία του χωριού μας, ώστε οι πολιτιστικές μας εκδηλώσεις να έχουν τη στέγη τους.
Στην αποπεράτωση βέβαια της αίθουσας συμμετείχαν οικονομικά τότε και η Νομαρχία Κοζάνης και ο τοπικός σύλλογος Αυγερινού. Κοντά στις χρηματικές προσφορές όμως του ιστορικού αυτού συλλόγου ήταν και οι πνευματικές, όπως η διάδοση και διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού, των παραδόσεων του χωριού μας και της γλώσσας μας στα ξενιτεμένα μας παιδιά. Και μια επισήμανση εδώ, επιτρέψτε μου, είναι ανάγκη να στηρίζουμε όλοι μας με όποιον τρόπο μπορούμε τους πολιτιστικούς μας συλλόγους που αν εξακολουθούν να διατηρούνται μόνο από τις συνδρομές των μελών τους, η συνέχιση τους στο άμεσο μέλλον δεν φαντάζει, αλλά είναι αβέβαιη. Συνεπώς, το ότι στέκεται ακόμα όρθιος ο τόπος μας, ο Αυγερινός μας, μέσα σε τόσο αντίξωες συνθήκες διαβίωσης, οφείλεται πρωτίστως στη δράση των ανθρώπων του, στους παππούδες και γιαγιάδες μας, στους πατέρες και μητέρες μας, στους ιερείς μας, που ιερούργησαν στο χώρο μας με τρόπο υποδειγματικό και μας ευλόγησε ο Θεός να έχουμε άξιο συνεχιστή τον πατέρα Δημήτριο, ο οποίος έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και αγάπη όλων των συγχωριανών μας. Στους κοινοτάφους μας υπήρξαν 14 επί τουρκοκρατίας, άλλοι 25 από την απελευθέρωσή του από το 1914 και μετά, με νυν τον Χρήστο Γκίνη, που επί 24 συναπτά έτη θητείας εξακολουθεί να παραμείνει μάχημος στη θέση του. Οφείλουμε τιμή στους μόνιμους κατοίκους του Αυγερινού που επέλεξαν να μείνουν στον τόπο τους και να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και χρειάζονται την άμεση στήριξη όλων μας ώστε να συνεχίζουν να υπάρχουν και να κρατάνε το χωριό μας ζωντανό, αλλά και με το παράδειγμά τους να ενθαρρύνουν τους νέους μας να επιστρέψουν και να επενδύσουν στα χωριά τους. Σε αυτούς τους Αυγερινιώτες, τους μόνιμους κατοίκους του Αυγερινού που έμεναν ριζωμένοι στον τόπο τους και παλεύουν σε καθημερινή βάση να κρατηθούν όρθιοι, αλλά και να κρατήσουν το χωριό μας ζωντανό, ένα ευχαριστώ από μέρους μας, αν και από την ατυπική έκφραση ευγνωμοσύνης, το εκφράζουμε με κάθε ειλικρίνεια ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς τους. Όσο λοιπόν υπάρχουν συγχωριανοί μας που επέλεξαν να μείνουν στα χωριά τους, στον τόπο τους που γεννήθηκαν και δεν θέλησαν να τον εγκαταλείψουν, όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν και ιδίως σε ορεινά χωριά όπως ο Αυγερινός, όσο υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε τον τόπο τους και το δείχνουν όχι μόνο με τα λόγια αλλά κυρίως με τις πράξεις τους, γι' αυτό και οι ονομαστικές αναφορές προηγουμένως που έγιναν ενδεικτικά, και αν δεν υπήρχε το τυπικό των ομιλιών και η συνότητα του χρόνου, θα έπρεπε να αναφερθούμε ονομαστικά στον καθένα τους ξεχωριστά, στους κτηνοτρόφους μας, στους υλοκτόνους μας, στους χειροκόμους μας, στον κρεοκόνη μας, στον μελισσοκόμο μας, σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. Όσο υπάρχει ηγεσία, θρησκευτική και πολιτική, να ενισχύεται πάνω στα προβλήματα αυτών των ανθρώπων και με τη βοήθεια των Αγίων μας, όπως ο Πολύγος μας Άγιος Χαράλαμος, με αρωγό την Παναγία και τον Χριστό μας, πείτε ποια εμπόδια και ποιες αδειξότητες θα μπορέσουν ποτέ να μας σταματήσουν. Εκ μέρους του ΔΕΤΑ ΣΥΓΜΑ ΣΥΡΟΜ ΔΙΝΟΥΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΗΚΗ, σας έχουμε χρόνια πολλά, ευχαριστώ. Θα μας συγχωρήσετε φέτος γιατί λόγω της πανδημίας δεν μπορούμε να κάνουμε το καθιερωμένο γεύμα που κάνουμε κάθε χρόνο. Εύχομαι τον χρόνο όλοι με αγάπη. Το χρόνο είναι ποιος θα πέτει. Η γυναίκα του Μίλτου. Η γυναίκα του Μίλτου. Να είμαστε καλά. Να ευχαριστήσω και τους αντιδημάρχους, τους καθημερινούς, τον κύριο Μαγιάνγκα και την κυρία Πάτρα που είμαστε σε καθημερινή, και τον κύριο Πίτα. Μας λείπει σήμερα ο Πίτας, δεν ξέρω γιατί δεν είναι. Πάνε να καθαρίσει η χένια. Ο παλιός ο πρόεδρος, λοιπόν, να τους ευχαριστήσω.
συνεχίζονται καθημερινά και το ενδιαφέρον τους είναι καθημερινό. Και τον αντιπρόεδρο και της ΔΕΙΑ, τον κύριο Ταγκαλίδη, να είσαι καλά.